Την τελευταία φορά έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό το σημαντικό βήμα είναι ότι εκλέχτηκαν σε όλη την Ελλάδα 5 κομμουνιστές δήμαρχοι. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι δήμαρχοι έκαναν μια μεγάλη διαφορά. Η διαφορά δεν είναι ότι κατάφεραν να ανατρέψουν το αντιλαϊκό πλαίσιο, ούτε να ανατρέψουν τα τρία μνημόνια, ούτε να αλλάξουν βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές συνοικίες, όπως είναι το τεράστιο θέμα της ανεργίας, όπως είναι η δουλειά χωρίς δικαιώματα, τα 200 ευρώ και τα 300 ευρώ, η δουλειά για χαρτζηλίκια που δίνουν στα νέα παιδιά, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η υποχρηματοδότηση. Αυτά δεν κατάφεραν να τα αλλάξουν. Όμως ήταν 5 αγωνιστές που δεν έλειψαν από κανέναν αγώνα του λαού μας για τα δικαιώματά του, για μια ζωή ανθρώπινη στις πόλεις που ζούμε, δεν έλειψαν από κανέναν αγώνα ενάντια στα υπεριαλιστικά εγκλήματα τα οποία γίνονται με τη συμμετοχή και της χώρας μας. Και βρίσκονται και σε εξέλιξη. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης φοράς πρέπει να την πολλαπλασιάσουμε. Αυτοί οι 5 να γίνουν 6, 7, γιατί όχι και περισσότεροι. Να έχουμε περισσότερους εκλεγμένους που θα φωνάζουν για τα δίκαια του λαού, θα παλεύουν μαζί με το λαό για τα συμφέροντά του. Και στους Δήμους και περισσότερους περιφερειακούς συμβούλους στις περιφέρειες όλης της χώρας και στην περιφέρεια Αττικής, περισσότερους βουλευτές να έχει το ΚΚΕ, ευρωβουλευτές να έχει το ΚΚΕ, για την επόμενη μέρα όλα θα είναι εδώ. Εδώ θα είναι τα προβλήματα, εδώ θα είναι η ανεργία, εδώ θα είναι τα άγρια μέτρα, η φορολογία. Εδώ θα είναι. Και αν κάτι μπορεί να γίνει αυτή την περίοδο, είναι να δυναμώσουμε εκείνη τη δύναμη που θα γυρίσει πολλαπλάσια στους εργαζόμενους για να σηκώσουν κεφάλι, να οργανώσουν την πάλη τους, να οργανωθούν στα σωματεία, να οργανωθούν στις γειτονιές, να οργανωθούν οι γυναίκες στους συλλόγους γυναικών, η νεολαία, να οργανωθεί και να μπει μπροστά σε ένα μεγάλο αγώνα για να αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε δυνάμεις για τη μεγάλη και ουσιαστική ανατροπή, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί να υπάρχουν τα μόνιμα υποζύγια που πληρώνουν για όλα και οι λίγοι να παίρνουν τα πολλά εκατομμύρια και όπως είδαμε και προχτές που έγινε συνάντηση του Τσίπρα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εφοπλιστών, εκεί δεν υπάρχει ούτε φορολογία, ούτε μνημόνια υπάρχουν για αυτούς, ούτε αντιλαϊκοί νόμοι υπάρχουν για αυτούς, εκεί υπάρχει γη και είδος. Θα πληρώνουν, λέει, το 10% το 10% το λογαριασμό που έχουν σε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή χαιρετίσματα στον Πλάτανο, και μάλιστα προαιρετικά σε εθελοντική βάση, αν θέλουν. Εσείς πληρώνετε εθελοντικά φόρους. Εδώ τα νέα παιδιά που μπαίνουν για δουλειά και παίρνουν τον κατώτερο μισθό αυτό που έφερε η Αχτσιόγλου. Δηλαδή με τον νόμο που βγαίνει ο υπουργός και καθορίζει πώς θα είναι ο κατώτερος μισθός. Όχι πάλι, όχι τα συνδικάτα, όχι ο αγώνας, η Αχτσιόγλου ή οποιαδήποτε Αχτσιόγλου. Και ο Τσίπρας. Θα τον πάρει το μισθό, λέει τώρα, 650 μεικτά βέβαια, μην ξεγελιόμαστε, μεικτά. Αυτά τα παιδιά θα φορολογηθούν με 22% του χρόνου. 22% από ένα νέο παιδί που θα πάει στη δουλειά και δεν θα πάρει καθαρά στην τσέπη του ούτε ένα πεντακοσάρικο. Αλλά για τους εφοπλιστές σε εθελοντική βάση. Αυτή είναι η περιβόητη δίθεν αριστερά για πρώτη φορά που ήρθε. Νόμους που ψηφίζουν μαζί με τη Χρυσή Αυγή που τα μαντρόσκυλα των αφεντικών, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χέρι-χέρι, μαζί και με το ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους τώρα θα κάνουν και τάχα μου προοδευτική συμμαχία. Τρομάρα τους. Προοδευτική συμμαχία για να φορολογούν τους εφοπλιστές σε εθελοντική βάση. Λέμε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει ένα μεγάλο βήμα αυτή τη φορά. Να τιμωρηθούν για την εξαπάτηση, για την προδοσία που έκαναν σε ελπίδες που αποδείχτηκαν ψεύτικες. Να τιμωρηθούν για την πολιτική τους. Να τιμωρηθούν για την απογοήτευση που έσπηραν. Να τιμωρηθούν για την υποχώρηση του εργατικού λαϊκού κινήματος
που έχουν την πρώτη και κύρια ευθύνη χρειάζεται να τιμωρηθούν για αυτή τη συνέχιση της πολιτικής βαρβαρότητας, και αυτό θα γίνει αν γεμίσουν οι κάλπες κόκκινα γαρίφαλα, τα κόκκινα γαρίφαλα του Μπελογιάννη. Αυτά πρέπει να πέσουν στις κάλπες, και εδώ ιδιαίτερα στην Κεσαριανή όσο γίνεται περισσότερα, και τα κόκκινα σφυροδρέπανα στις βουλευτικές και ευρωεκλογές. Θα είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Κανένας δεν θα μπορεί να το αγνοήσει. Κανένας δεν μπορεί να περιδέψει αυτή την ψήφο. Κανένας δεν μπορεί να την μεταφράσει όπως θέλει την επόμενη μέρα. Δείτε τώρα τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τα ίδια γίνονται και στις περιφερειακές. Εδώ η Άννα τα γνωρίζει πολύ καλά. Είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 5 χρόνια τώρα. Έχουν ξεκινήσει νωρίτερα εκεί τα παντρολογήματα και αραβώνες. Αλλά τώρα δείτε τι γίνεται. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ με 6 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και με καμιά δεκαριά του Γιώργου Παπανδρέου. Έχει πάρει τώρα από το ποτάμι, από την Ένωση Κεντρών, από όπου θες. Και από χρυσαυγίτες θα πάρει. Όχι από κεντρική πολιτική σκηνή, από πιο κάτω, για να μην φαίνονται και τους βρωμάει τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αρκεί να υπηρετηθεί η πολιτική τους. Η μόνη ψήφος που δεν μπορεί να παρερμηνευτεί είναι η ψήφος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Στην περιφέρεια έχουμε δώσει πολύ αγώνα τα 5 αυτά χρόνια. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για υποδομές αυτές τις πόλεις. Για αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, για την αντισεισμική θωράκιση. Έχουμε δώσει αγώνα πολύ μεγάλο για τη διαχείριση των σκουπιδιών, για να φύγουν οι μεγαλοεργολάβοι που φτιάχνουν υγειονομικές βόμβες και οι τσέπη τους γεμίζουν από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για να κρατηθούν όρθια τα σχολεία, για να κρατηθεί όρθια η δημόσια υγεία, για να ανακουφιστούν οι λαϊκές γειτονιές. Αυτός ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί με καλύτερους όρους. Αυτά τα λίγα, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα μας.